Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Mastermind Talks. Είμαι ο Πάνος και όπως συνήθως έχω δίπλα μου τη Μαριάννα. Γεια σας. Και τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω ότι ζούμε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις και όχι εμείς τόσο όσο οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην Ουκρανία, οι άνθρωποι οι οποίοι πολεμάνε αυτή τη στιγμή, αλλά και στις γύρω περιοχές. Και εννοείται ότι το σκεφτόμαστε όπως και νομίζω η πλειοψηφία των ανθρώπων σχεδόν κάθε μέρα. Πόλεμος. Κάτι το οποίο εμείς, η γενιά μας, δεν έχει βιώσει. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναβιώσει ή κάτι τουλάχιστον να θυμόμαστε. Όχι. Τίποτα σχετικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο άσχημο πράγμα από το να συμβαίνει αυτό. Το σημερινό επεισόδιο, Mastermind Talks, γίνεται καθαρά και μόνο γιατί θέλουμε να δώσουμε όλη μας τη στήριξη στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και γενικότερα, καθώς και να συζητήσουμε λίγο μεταξύ μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, εξαιρετικά διαφορετικές απόψεις, για το πώς όλο αυτό μπορεί να εξελιχθεί, αλλά και να επηρεάσει μετέπειτα όχι μόνο τις γείτονες χώρες, αλλά γενικότερα όλο τον κόσμο. Όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά γενικότερα όλο τον κόσμο. Έχουμε πράγματα να πούμε. Θα χαρούμε να δούμε και τη συμμετοχή του κοινού. Μέχρι τότε, πάμε intro. Από όποια πλευρά και να το μελετήσουμε, ο πόλεμος είναι κάτι συντριπτικό, είναι κάτι που σε καταστρέφει. Αλλά πιστεύω ότι εκτός από την επιρροή του σε οικονομικό κομμάτι, που μπορούμε να εμβαθύνουμε και πάρα πολύ σε διαφορετικά βίντεο, καλό θα ήταν να συζητήσουμε λίγο από ανθρωπιστικής απόψεως, από κοινωνικής απόψεως και από ψυχολογικής απόψεως. Να δούμε λίγο πώς επηρεάζει όχι μόνο την κοινωνία, αλλά και το ίδιο το άτομο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει πόλεμο, έχει ζήσει πόλεμο εν έτη 2022, πώς μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος όταν τελειώσει. Ρε φίλε, είναι συντριπτικό τώρα, τι συζητάς. Ναι, εντάξει, είναι η χειρότερη εμπειρία ίσως που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του και ξαναλέμε, είμαστε με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή με όλο αυτό που γίνεται. Είναι σημαντική παρατήρηση που έκανες γιατί βλέπεις πολλές φορές τις αναλύσεις, ειδικά όσοι είναι του χρηματοοικονομικού κλάδου, δικαιολογημένα ή όχι, μένουν μόνο στους αριθμούς και μετρούν ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο με αριθμούς. Ακόμα και οι άνθρωποι πολλές φορές μετρούνται σαν σκέτοι αριθμοί. Και είναι καλό να εμβαθύνουμε και να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι χιλιάδες ανθρώπων που συζητάμε είναι ακριβώς αυτό. Είναι μεμονωμένα άτομα. Είναι άνθρωποι, είναι πολλές φορές γυναίκες που είναι μανάδες με παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Οι άτομα πάνε στον πόλεμο. Και αυτοί υπερασπίζονται. Εγώ τώρα έβλεπα, κοίταξε τώρα από τα ΜΜΕ κιόλας. Τι ξέρεις και τώρα τι να πιστέψεις. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές. Πολλοί λένε ότι υπάρχει ψευδή πληροφόρηση, ότι τα είδα και στο Twitter κτλ. Και έλεγα και σήμερα στο Mastermind TV ότι ενημερώνομαι και από ξένα site λίγο να δω την κατάσταση. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή λες εν έτη 2022 θα υπάρχουν ας πούμε όντως χώρες που θα ρίχνουν βόμβες μία ξέρω στην άλλη. Τι θα σκοτώνονται με όπλα. Είδα πριν λίγο, πριν κάποιες ώρες, ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει το Κίεβο. Το Κίεβο μέσα. Ναι, έτσι είδα μέσα σε ένα βίντεο. Μέσα το Κίεβο την προτίμησα. Είδα ένα βίντεο στο Twitter, νομίζω ότι είναι από το Κίεβο. Τώρα μπορεί να και να είναι fake. Αυτό δύσκολο. Μπορεί να είναι δύσκολο. Ξέρεις γιατί το συζήτησα και χθες αυτό και ρώτησα κιόλας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία και έχει μια εμπειρία παραπάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι στρατιωτικός, θα σου πω. Λέω απαγορεύεται να βομβαρδίσει την πρωτεύουσα. Ας πούμε για παράδειγμα στο Κίεβο, το 30% είναι Ρώσοι. Mm-hmm. Δηλαδή γι' αυτό σου λέω, άμα είναι Ρώσοι και ας πούμε βομβαρδίσουν ας πούμε το Κίεβο και πεθάνουν και Ρώσοι, μετά ας πούμε θα, ακόμα και ο δικός λαός, οι Ρώσοι στη Ρωσία θα... Βέβαια. Ήδη γίνονται κιόλας, έχω δει και κάποιες διαμαρτυρίες στη Ρωσία από κόσμο που είναι κατά όλο αυτό που συμβαίνει και είναι φυσιολογικό γιατί από όποια πλευρά και να το δεις και δεν θα τοποθετηθούμε εδώ πέρα τι υποστηρίζουμε και τι όχι, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορείς να υποστηρίξεις την ώρα που γίνεται ένας πόλεμος. Το θέμα είναι ότι πάντα στον κόσμο καταλήγει, ο κόσμος την πληρώνει και ουσιαστικά σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι για
άλλα συμφέροντα εντελώς, άλλα βαθύτερα συμφέροντα και είναι τραγικό αυτό που. Τα οποία και η πλειοψηφία έτσι πολλές φορές δεν θα μάθει ποτέ. Ακριβώς, ακριβώς. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θα καταλάβουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ. Σημαντικό είναι επίσης, λέγαμε προχτές εδώ με τον Πάνο στο γραφείο, ότι οι άνθρωποι που βλέπουμε και αποχωρούν από τις πόλεις με χιλιάδες αυτοκίνητα ή φεύγουν κακήν κακώς τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που όπως εγώ, ας πούμε, σήμερα ξύπνησα το πρωί για να έρθω στο γραφείο και εκείνοι είχαν δουλειές, ζωές, κανονικά και απλά κάποια μέρα κάποιος είπε ότι δεν μπορείς, ας πούμε, μπορείς όμως να κάνεις τη ζωή σου, πρέπει να ασχοληθείς να φύγεις. Μπορείς να φύγεις από τη χώρα σου μέσω πολέμου, Από την Ουκρανία ήδη έχουν φύγει πάρα πολλοί που είναι πρόσφυγες. Τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο ακριβώς μπορεί να φαντάζομαι ο δικός κυρίως, γιατί οι εναέρια νομίζω έχουν μπλοκαριστεί οι εναέριοι χώροι γύρω από την Ουκρανία και αυτό δεν είμαι σίγουρος, αλλά είναι και το λογικό. Δεν νομίζω να πετάνε αεροπλάνο τόσο εύκολα. Και το άλλο που έλεγα είναι ότι αν, ας πούμε, ο κόσμος ρώτησα χτες, συνεχίζει τις δουλειές του. Δηλαδή, μου είπανε ότι στους δημόσιους φορείς πηγαίνουν, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι καταστάσεις που εύχομαι κανείς να μην τις ξαναζήσει ή ζήσει. Γιατί, ξέρω, είναι πέρα από τη φαντασία. Είναι αυτό που βλέπεις, ξέρεις, κάποιες φορές στις ταινίες και λες, ας πούμε, πόσο μακριά μοιάζει. Βέβαια, όλα μοιάζουν, ξέρεις, okay, μέχρι να είναι στο σπίτι σου, που λέμε. Ακριβώς. Αλλά, ρε φίλε... Θέλω να καταπιαστώ λίγο από αυτό που είπες, γιατί όλα φαντάζομαι και μέχρι να είναι δίπλα σου. Και τόσα χρόνια συμβαίνει πόλεμος. Ακριβώς. Στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, συμβαίνουν σειράξεις εδώ και έτη και συνεχίζουν. Απλά αυτή τη στιγμή που είναι τόσο κοντά μας, έχουμε ταρακουνηθεί. Ακριβώς. Η Ευρώπη το ζει γιατί συμβαίνει στην Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, κάνουν πόλεμο ακριβώς στη Μέση Ανατολή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πάλι χωρίς να εμβαθύνουν προσωπικά πολύ, θα πω ότι αυτή τη στιγμή που βλέπουμε Ευρωπαίους ανθρώπους να φεύγουν κακήν κακώς από τις χώρες τους και να προσπαθούν να προσφύγουν κάπου αλλού λόγω αυτού που γίνεται. Καλώς βλέπουμε ένα κύμα συμπόνιας βέβαια από τον απλό κόσμο προς τον κόσμο της Ουκρανίας και έτσι πρέπει να γίνεται και ακόμα παραπάνω. Το θέμα είναι ότι όταν αυτό συμβαίνει κάπου μακριά από εμάς και έρχονται πρόσφυγες από άλλες χώρες πάλι στην Ευρώπη, η Ευρώπη εκεί το έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά και δεν εννοώ καθεστωτικά, εννοώ εμείς σαν άνθρωποι, οι άνθρωποι της Ευρώπης το έχουμε δει διαφορετικά, γιατί απλά συμβαίνει κάπου μακριά και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει βομβαρδισμός. Ενώ όταν βλέπουμε στο Κίεβο, στο κέντρο παράδειγμα, να πρόκειται να πέσει μια βόμβα. Ναι, αλλά πέρα από αυτό έχει να κάνει και ότι είναι η Ρωσία μέσα, όπου μπορεί όντως να επηρεάσει, δηλαδή πέρα από αυτό επηρεάζονται και βασικά κομμάτια της οικονομίας, όπου και εκεί αυτή τη στιγμή για εμένα, για μιλάω για το δικό μου κομμάτι, παρατηρώ ένα πόλεμο. Δηλαδή όταν, ας πούμε, βλέπεις ότι το ευρώ υποχωρεί τρομερά, άνθρωποι στρέφουν να βγάλουν τα χρήματά τους, να τα επενδύσουν σε οτιδήποτε μπορεί να είναι safe haven, τα χρηματιστήρια καταραίουν. Δηλαδή, ας εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που ακούει τι μπορεί να σημαίνει safe haven. Safe haven σημαίνει κάτι το οποίο πάρα πολύ δύσκολο, για παράδειγμα, όσο πιο απλά μπορώ να το περιγράψω, χάνει την αξία του. Κάτι το οποίο είναι σταθερό και υπολογίζεται ότι θα έχει μια σταθερότητα και μια αύξηση μετέπειτα και μπορεί ο κάθε επενδυτής να ασφαλίσει τα χρήματά του επενδύοντας τα εκεί, δηλαδή χωρίς να έχει μεγάλο ρίσκο να τα χάσει, αυτό εννοώ, έτσι. Όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα το χρυσάφι, όπως είναι το ελβετικό φράγκο, δηλαδή η Ελβετία είναι μια πάρα πολύ σταθερή και γερή οικονομία που βασίζεται στο νομισμά της, γι' αυτό και είναι και οι περισσότεροι, ας πούμε, δισεκατομμυριούχοι, πολλοί εκατομμυριούχοι έχουν τα χρήματά τους εκεί και για διάφορους λόγους, έτσι. Η Ιαπωνία κτλ. Κτλ. Το Ιαπωνικό γεν, το Ιαπωνικό χρηματιστήριο κτλ. Οτιδήποτε είναι πιο ρίσκι, όπως είναι το Αμερικανικό χρηματιστήριο ή άλλα μικρότερα, ή για παράδειγμα άλλα currencies, ή όπως έγινε τώρα με το crypto market, ακόμα διάφοροι στρέφονται προς τα εκεί τώρα σιγά σιγά, είναι πιο επιρρεπή στον κίνδυνο, να το πω έτσι. Okay. Αλλά ναι, εγώ αυτό παρατηρώ και πιστεύω σίγουρα η οικονομία θα ανακάμψει. Κάποια στιγμή πάντα ανακάμπτει. Το ίδιο είχε γίνει και πριν 2,5 χρόνια με τον κορονοϊό.
Αυτό που θεωρώ πάντως, το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρουμε, είναι ότι ο πόλεμος, καταρχάς, η Ρωσία, το κοστολόγιο της κάθε ημέρα που περνάει στον πόλεμο είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια. Δηλαδή τα κόστη τα οποία έχουν, γιατί ένα πόλεμο δεν μπορείς να το συντηρείς για πάντα, υπάρχουν τρομερές επιβαρύνσεις. Πέρα από τα κόστη τα οποία έχει για να συντηρεί όλα αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη, το μαχητικό πεζικό, τους πυράβλους, τους οποίους ρίχνει κτλ. Αυτή τη στιγμή δέχεται φυσιολογικά κιόλας εμπάργκο, έτσι. Έχουν κλείσει ένα αέριο χώρο, δεν μπορεί να κάνει εξαγωγές ή εισαγωγές, το οτιδήποτε. Το νόμισμά της υποτιμάται διαρκώς, δηλαδή αν δει κάποιος τις γραμματικές ακολουθίες στο ρούβλι, πρέπει να έχει μειώσει πτώση περίπου 20% μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι ένας πόλεμος δεν μπορεί να διαρκεί για πάντα. Και όσο οι Ουκρανοί, για παράδειγμα, μπορεί να αντεστέκονται οι άνθρωποι, τόσο πιο κοστοβόρο είναι και στους Ρώσους. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποια στιγμή θα επέλθουν σε διαπραγματεύσεις. Εντάξει, οι οποίες... Ήδη έχουν ξεκινήσει στα σύνορα της Λευκορωσίας. Ας πούμε ότι θα είναι ίσες δίκες και από τις δύο μεριές. Εντάξει, ας πούμε αυτό. Ωστόσο, όλο αυτό θα φέρει και ένα οικονομικό αντίκτυπο. Εντάξει, όχι ότι δεν θα ανακάμψει η οικονομία. Ή πάντοτε σε τέτοιες δυνατές κρίσεις υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν μια ευκαιρία. Εντάξει, πάντοτε θα γίνει αυτό. Αλλά η πλειοψηφία θα κλονιστεί, θεωρώ, ακράδαντα. Βέβαια. Ακράδαντα, δηλαδή πολύ έντονα. Πάνω σε αυτό που λες, να πω ότι προχθές είδα μια εξαιρετική ανάλυση από έναν άνθρωπο που ήταν διεθνολόγος και πολεμικός αναλυτής. Ασχολείται δηλαδή καθαρά και μόνο με αυτό το κομμάτι και εξηγούσε ότι ο τύπος του πολέμου που η Ρωσία κήρυξε στην Ουκρανία ονομάζεται σαν ορολογία πόλεμος αστραπή. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ορολογία προσωπικά. Και εννοούμε ότι προσπαθούν ουσιαστικά να τους ευνηδιάσουν, που έλεγε ότι στον πόλεμο αστραπή, για αυτόν τον οποίο κηρύττει τον πόλεμο, υπάρχει μια εξής σοβαρή παγίδα στην οποία κινδυνεύει να πέσει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Ότι αν δεν καταφέρεις να ευθυνδιάσεις όντως, δηλαδή να παραδοθούν όντως και να τελειώνει γρήγορα η διαδικασία αυτή η οποία έχεις κηρύξει, τότε το κόστος είναι τόσο μεγάλο για σένα όσο αυτοί αντιστέκονται έστω και λίγο και δεν καταφέρεις να περάσεις γρήγορα, που μπορεί να σου γυρίσει όλο αυτό εις βάρος σου, μέσα και από την οικονομία κτλ. Όπως σωστά ανέλησες, που να βρεθείς εσύ ουσιαστικά το θύμα της ίδιας σου της κίνησης. Και ήταν μια εξαιρετική, εξαιρετική ανάλυση και συνδέεται ακριβώς και με αυτό που είπες. Που ανέλησες πριν από λίγο. Αυτό είναι. Δεν είναι απεριόριστοι οι πόροι. Έχουν συγκεκριμένο αριθμό πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. Όσον αφορά όμως την οικονομία, κάτι που πιστεύω ότι είναι αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τραπεζικές συναλλαγές. Δεν ξέρω αν το είδατε που χρησιμοποιήθηκαν κρυπτονομίσματα. Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Η άνοδος του Bitcoin, με ρωτούσαν και σήμερα στο Mastermind TV, που πιστεύω οφείλεται. Υπάρχει πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλος λόγος όπου τα επίπεδα αντίστασης τα οποία έσπασε το Bitcoin στις 40.000 ήταν λόγω του ότι πάρα πολύ μεγάλα, γιγαντιώδη ποσά μεταφέρθηκαν και επενδύθηκαν πάνω στο Bitcoin για την άμεση αγορά και όπλα. Είναι νομίζω και η πρώτη χρησιμότητα που είχε το... Ναι, έτσι χρησιμοποιήθηκε. Αλλά... ήταν και ένας από τους κυρίους λόγους, έτσι, όπου και εννοείται και κάποιοι στράφηκαν προς τα εκεί. Δηλαδή όταν ήταν ότι κάτι είναι αβεβαίο, όταν υπάρχει ένα τέτοιο πάρα πολύ σημαντικό γεγονός στα θεμελιώδη, η πλειοψηφία των ανθρώπων νιώθει φόβο. Mm-hmm. Και όταν νιώθεις φόβο, κάνεις πολλές φορές αψυχολόγητες κινήσεις. Mm. Ή ψάχνεις να βρεις διέξοδο σε πράγματα, επενδυτικά στοιχεία, έτσι, τα οποία δεν είχες, τα assets δηλαδή, μέχρι πριν. Μπορεί να στράφηκαν και αρκετοί μέσα στο κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα είναι μεγάλο, παιδιά, το αντίκτυπο. Mm-hmm. Δηλαδή, όντως είναι μεγάλο. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, θυμάστε κάποτε που λέγαμε μικρή, μεσαία και... τι ήταν η άλλη, μεγάλη τάξη, μικρό, μεσαία. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι η μεσαία τάξη, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε, ξέρω εγώ, με κάποια εισοδήματα ή οτιδήποτε, να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στη μεσαία τάξη, θα καταστραφεί παντελώς. Θα δημιουργηθεί μεγάλο gap, δηλαδή, ανάμεσα στους αστέους και τους. Βέβαια. Βέβαια.
Και γενικά, πολλά γεγονότα έχω παρατηρήσει. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και λάθος, και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι οικονομολόγοι χρόνια μπορούν να μας δουν και να μας διορθώσουν οτιδήποτε. Διάφορες τέτοιες καταστάσεις, και το όνειρό μου στον λέει κάθε 10 χρόνια που η αγορά διορθώνεται, συμβαίνει καπιταλιστικά να το δεις, για να μπορέσει να φέρει σε ένα χάσμα αυτές τις δύο τάξεις. Δηλαδή τους πάρα πολύ πλούσιους με τους φτωχούς. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί έτσι λειτουργεί και το σύστημα. Οικονομικός κύκλος. Είναι οικονομικός κύκλος. Αλλά θεωρώ ότι ο οικονομικός και ο οικονομικός πόλεμος είναι εξίσου πολύ άσχημος, φίλε. Mm-hmm. Πολύ άσχημος. Αυτή τη στιγμή που γίνεται ο πόλεμος εκεί, που υπάρχει όλη αυτή η μάχη κτλ., που ουσιαστικά το πλήγμα το δέχονται οι Ουκρανοί πρώτα και οι Ρώσοι μετέπειτα. Που ουσιαστικά είναι οι δύο χώρες που προμηθεύουν, λένε ότι είναι οι σιτοβελόνες, συγγνώμη, της Ευρώπης, που σημαίνει ότι από εκεί παίρνει το σιτάρι όλο και προμηθεύεται η Ευρώπη σιτάρι. Όσον αφορά το από άποψη commodities, ας πούμε, η τιμή του σιταριού, λογικά θα πρέπει μέσα τον επόμενο καιρό, αφού θα είναι περιζήτητο, να το δούμε να κάνει ακραία αύξηση προς τα πάνω. Οτιδήποτε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο demand, ζήτηση, και υπάρχει μικρότερη προσφορά, ναι. Αλλά μέσω πολέμου, όπως είναι το χρυσάφι, το πετρέλαιο, άλλα ορυκτά καύσιμα, mm-hmm. Εντάξει, το φυσικό αέριο, το οποίο έχουν αγωγούς, mm-hmm. δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί πολύ να μην είχα σκεφτεί και το σκέφτηκα, και ξαναλέω ότι αυτές είναι διάφορες απόψεις όπου ο καθένας μπορεί να διαφωνήσει, να συμφωνήσει ανάλογα. Αλλά για παράδειγμα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο όπως έχουμε στην Κρήτη, διάφορους αγωγούς φυσικού αέριου, όταν οι Γερμανοί είδαν πριν το σχέδιο, τώρα που αποφασίστηκε Μαμούθ, δεν ξέρω αν το είδατε, 100 δισεκατομμυρίων. Το εξοπλιστικό. Ακριβώς. Εξοπλιστικό πρόγραμμα. 100 δισεκατομμυρίων από τη Γερμανία, που φέρνει υπερσύγχρονα αεροσκάφη, πυράβλους, δορυφόρους, έτσι. Μιλάμε για τρομερό οπλικό σύστημα, δεν έχει ξαγίνει κάτι τέτοιο. 100 δισεκατομμύρια. Μέσα στο 22, φαντάζομαι δηλαδή ότι η Ελλάδα μπορεί να είχε περίπου 5 με 7 δισεκατομμύρια για τα επόμενα δεκαετία. Είναι διότι εξετάζει και είχε μείνει και αμέτωχη, να το πω έτσι, γιατί είχε μια συμφωνία και με τους Ρώσους, εξ αρχής, αν θυμάστε παλαιότερα, με την παροχή φυσικού αερίου που το παίρνει σε εξωτελιστικές τιμές. Mm-hmm. Έτσι. Όπου κάτω, στην Κρήτη, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι αγωγοί, έτσι, φυσικού αερίου, που μπορούν να διοχετεύουν ακόμα και σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα είναι, για να εξορυχθούν όλοι αυτοί, θέλουν κονδύλια. Mm-hmm. Ναι, ναι, εκεί το φυσικό αέριο είναι το επόμενο και η ενέργεια το επόμενο. Εννοείται. Απλά αυτό που ήθελα να περάσω είναι ότι η Ρωσία σιγά σιγά, κατά πάσα πιθανότητα, από γενικά όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και άλλες χώρες, θα μπαίνει στην μπούκα, παιδί μου. Ναι. Λογικά ναι. Θα δεχτεί τις συνέπειες. Έτσι. Ναι. Θα δεχτεί τις συνέπειες. Ακριβώς. Το επικίνδυνο εδώ είναι, που δεν θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, είναι ότι βλέπω ότι απειλεί συνεχώς η Ρωσία ότι πρόκειται να κάνει όσοι βοηθούν την Ουκρανία να λάβουν αντίπεινα. Και το θέμα είναι ότι τα αντίπεινα έτσι όπως τα ορίζει, γιατί αντίπεινα μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αντίπεινα έτσι όπως τα ορίζει η ίδια η Ρωσία, μιλάει για απασφάλιση των πυρηνικών, που εκεί πέρα θα είναι μια εντελώς άλλη κατάσταση. Ας ελπίζουμε να μην ζήσουμε κάτι τέτοιο όλο ο πλανήτης πλέον. Το τελευταίο πράγμα που θα μας ενδιαφέρει τότε είναι η οικονομία. Βέβαια, ακριβώς. Παιδιά, εντάξει. Τώρα αυτά είναι εξαιρετικά σοβαρά πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι δεν πρέπει καν να μεταφέρουν, να υπόνονται. Σαστίζω μόνο και που μπορεί να το σκέφτομαι, και ο φόβος που μπορεί να σπείρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος, είναι τρομερό. Βέβαια. Χωρίς να πούμε τώρα τι και πώς και γιατί και τα λοιπά. Είναι τρομακτικό. Βέβαια. Εντάξει, ασχέτως. Ασχέτως τώρα, και ξαναλέω, πολλά ακούγονται και πολλά μπορεί να γίνονται. Ποιος είναι από πίσω, αν συμβάλλει η Αμερική, αν οι Ρώσοι έχουν δίκιο, αν όχι, αν είναι επεκτατική πολιτική. Πολλά ακούγονται και πολλά μπορεί να. Οι απόψεις υπάρχουν αμέτρητες για το συγκεκριμένο. Την αλήθεια δεν πρόκειται να τη μάθουμε σίγουρα τώρα. Εκ των υστέρων φανερώνονται, και αν
φανερωθούν, έτσι. Λοιπόν. Και πάντα, τα πάντα είναι υποκειμενικά, δηλαδή κάθε χώρα. Η Ρωσία αλλιώς θα τα παρουσιάσει, η Ουκρανία αλλιώς θα τα παρουσιάσει, η Ελλάδα αλλιώς θα τα αντιληφθεί. Είναι... Το θέμα, αυτό που με τρομάζει περισσότερο πάντως και παρατηρώ, είναι ότι χωρίζονται οι άνθρωποι σε στρατόπεδα. Ναι, όπως με όλα. Όπως σε όλα. Δηλαδή, σαν να έχουμε, πόσο έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Το σίγουρο είναι ότι πάνω σε ένα τέτοιο θέμα μπορεί να ακουστούν πολλές διαφορετικές απόψεις. Για μένα το σημαντικό και θέλω να κλείσω με αυτό είναι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και πρέπει πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε και να σεβόμαστε τον πόνο που περνούν οι συνάνθρωποι μας και να τους στέλνουμε τη δύναμη μας με όποιον τρόπο μπορούμε. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε άλλο ένα Mastermind Talks. Είμαστε η ομάδα της MMW Capital. Ελπίζουμε στο επόμενο podcast να συζητήσουμε κάτι πιο ευχάριστο. Μέχρι τότε να είστε καλά.